Κατάρ και Ισραήλ κονταροχτυπιούνται στο διπλωματικό πεδίο. Ο Νετανιάχου κατηγορεί την Τόχα ότι βρίσκεται πίσω από τη χρηματοδότηση τη Χαμά, την ίδια ώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, ούτω ώστε να κηρυχθεί νέα ανακοχή στη Γάζα για να απελευθερωθούν οι 100 και πλέον όμοιροι. Δεν με ακούσατε να ευχαριστώ το Κατάρ. Ουσιαστικά δεν διαφέρει από τα Ηνωμένα Έθνη ή τον Ερυθρό Σταυρό. Και είναι ακόμα πιο προβληματικό. Δεν έχω καμία ψευδέστηση. Αυτοί έχουν τα μέσα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμά. Γιατί? Επειδή τη χρηματοδοτούν. Εξοργισμένο είναι ο υπουργό <Στα κάθε> εξωτερικών του Κατάρ με τις τάσεις του Ισραήλ. Αισθανόμαστε φρίκι για τα σχόλια που αποδίδονται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό σε διάφορα μέσα μαζική ενημέρωση όσον αφορά τον μεσολαβητικό ρόλο του Κατάρ. Αν τα σχόλια αυτά επαληθευτούν, είναι ανεύθυνα και καταστροφικά για τι προσπάθειε να σωθούν ζωέ αθώων. Ο Αμερικανικό στρατό ανακοίνωσε πω εξαπέλυσε δύο πυραυλικά χτυπήματα εναντίον των Χούθη. <Στα> <Στα> Από την πλευρά διαμείνει ότι τα πλήγματα αυτά δεν θα μείνουν ατιμόρυτα, εντείνοντα την παγκόσμια ανησυχία για γενικευμένη σύραξη. Την ίδια ώρα μένεται η μάχη στη Χάν Γιουνίς. Δύο Ισραηλινά άρματα άνοιξαν πύρνα εναντίον του εκπαιδευτικού κέντρου του ΟΗΕ για του Παλαιστίνου πρόσφυγε. Τουλάχιστον 9 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 75 τραυματίστηκαν.